άθλημά μας. Είμαστε στη σελίδα 288 από το βιβλίο του Σαμουήλ το Α, Α Σαμουήλ και κεφάλαιο ΚΓ. Κεφάλαιο 23, Σαμουήλ Α και εδάφιο 1, ΚΓ 1 με τη χάρη του Χριστού. Απήγγειλαν δε προς το Δαβίδ λέγοντες, ιδού οι Φιλιστέοι πολεμούσιν εν Κεϊλά και διαρπάζουν στα Αλώνια. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, να υπάγω και να πατάξω τους Φιλιστέους τούτους. Και είπε ο Κύριος προς τον Δαβίδ, ύπαγε και πάταξον τους Φιλιστέους και σώσον την Κεϊλά. Είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν, ιδού εμείς εντάφθα εν τη Ιουδαία φοβούμεθα, πόσο μάλλον εάν υπάγομεν εις Κεϊλά εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων. Και ρώτησεν πάλιν ο Δαβίδ εκ δευτέρου τον Κύριον, και απεκρίθη προς αυτόν ο Κύριος και είπε, σηκώθη τη κατάβα εις Κεϊλά, διότι θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους εις την χείρα σου. Τότε ήλθε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις Κεϊλά και πολέμησε προς τους Φιλιστέους και έλαβε τα κτίνη αυτών και πάταξεν αυτούς εν σφαγή μεγάλη και έσωσεν ο Δαβίδ τους κατοίκους Κεϊλά. Ότε δε Αβιάθαρ ο γιος του Αχιμέλεχ έφυγε προς τον Δαβίδ εις Κεϊλά, αυτός είχε κατεβεί με εφόδ εν τη χειρή αυτού και απηγγέλθη προς τον Σαούλ ότι ήλθεν ο Δαβίδ εις Κεϊλά και είπεν ο Σαούλ, ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις τη χείρα μου, διότι απεκλείστη εις ελθόν εις πόλην έχουσα πύλας και μοχλούς. Και συνεκάλεσεν ο Σαούλ πάντα τον λαόν εις πόλεμον, διαν κατεβεί εις Κεϊλά να πολιορκήσει τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού. Και έμαθε τον Δαβίδ ότι ο Σαούλ μηχανεύε το κακόν εναντίον αυτού και είπε προς τον Αβιάθαρ τον ιερέα, φέρε ντάφθα το εφόδ. Και είπε ο Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, με τα βεβαιότητα το σήκουσεν ο δούλος σου, ότι ο Σαούλ ζητεί να έλθει εις Κεϊλά για να εξολοθρεύσει την πόλη εξαιτίας μου. Θέλωση με παραδώσεις αυτόν οι άνδρες Κεϊλά, θέλει καταβεί ο Σαούλ καθώς σήκωσεν ο δούλος σου. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φανέρωσον δέω με προς τον δούλο σου. Και είπε ο Κύριος, θέλει καταβεί. Και πάλι ο Δαβίδ, θέλωση παραδώσει οι άνδρες της Κεϊλά εμέ και τους άνδρες μου στην χείρα του Σαούλ. Και είπε ο Κύριος, θέλουσι παραδώσει. Τότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ως 600 εσηκώθησαν και εξήλθον από Κεϊλά και επήγον όπου η δύνατο. Και απηγέλθη προς τον Σαούλ ότι διεσώθη ο Δαβίδ από Κεϊλά, όθεν αφέθη του να εξέλθει. Ο δε Δαβίδ εκάθισεν εν τη ερήμο, εν τόπις ο χειρής και έμεινεν επίτηνος όρους εν τη ερήμο Ζήφ. Και αυτόν εζήτη ο Σαούλ πάσα στα σημέρας. Ο Θεός όμως δεν παρέδωκεν αυτόν στη χείραν αυτού και είδεν ο Δαβίδ ότι εξήλθεν ο Σαούλ για να ζητεί την ζωήν αυτού και είτε ο Δαβίδ εν τη ερήμο Ζήφ εντός του δάσους. Τότε εσηκώθη ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ και πήγε προς τον Δαβίδ εις το δάσος και ενίσχυσε την χείρα αυτού εν το Θεό και είπε προς αυτόν μη φοβού διότι δεν θέλει σε ευρύ χείρ Σαούλ του πατρός μου και εσύ θέλεις βασιλεύσει επί τον Ισραήλ και εγώ θέλω είστε δεύτερό σου. Μάλιστα και ο Σαούλ ο πατήρ μου εξεύρει τούτο. Και έκαμον αμφότερη συνθήκη ενώπιον του Κυρίου και κάθετο Δαβίδ εντός του δάσους, ο δε Ιωνάθαν ανεχώριστεν εις τον οίκον αυτού. Ανέβησαν δε οι Ζηφαίοι προς τον Σαούλ εις Γαβά λέγοντες, δεν είναι και κρυμμένος ο Δαβίδης ημάς εν οχυρώμασι εντός του δάσους επί του βουνού Εχελά του προς τα δεξιά Γεσιμών. Τώρα λοιπόν βασιλεύ, κατάβα καθόλην την επιθυμία της ψυχής του στο να καταβείς και ημών έργων θελείστε να παραδώσομεν αυτόν εις τη χείρα του βασιλέως. Και είπε ο Σαούλ, ευλογημένη εσείς παρακυρίου διότι ελάβετε συμπάθειαν προς εμέ. Υπάγετε λοιπόν, βεβαιώθητε ακριβέστερα και μάθετε και ιδέτε τον τόπον αυτού που κρύπτεται τι είδεν αυτόν εκεί, διότι μη είπον ότι μηχανεύετε πανουργίας. Ιδέτε λοιπόν και μάθετε έντινη εκ πάντων των αποκρύφων τόπων είναι και κρυμμένος και επιστρέψατε προς εμέ αφού βεβαιωθείτε και θέλω υπάγει με σας και αν είναι εν τη γη ταύτη βεβαίως θέλω εξιχνιάσει αυτόν μεταξύ πασών των χιλιάδων του Ιούδα. Και σηκώθησαν και υπήγον η Ζήφ προς πρώτου Σαούλ. Ο Δαβίδ όμως και οι άνδρες αυτού ήσαν εν τη ερήμο Μαών εν τη πεδιάδη κατά δεξιά του Γεσιμών.
Επήγε δε ο Σαούλ και οι άνδρες αυτού να ζητήσω στην αυτόν. Και απεγκέρθη τούτο προς τον Δαβίδ, όθεν κατέβει στην πέτραν και κάθετο εν τη ερήμο Μαών. Και ακούσας ο Σαούλ, έτρεξε κατόπιν του Δαβίδη στην έρημο Μαών, και ο μεν Σαούλ επορεύεται κατά τούτο το μέρος του όρους, ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού κατ' εκείνον το μέρος του όρους, και έσπευσε ο Δαβίδ να φύγει από προσώπου του Σαούλ, πλην ο Σαούλ και οι άνδρες αυτού περιεκύκλωσαν τον Δαβίδ και τους άνδρες αυτού τι ανσυλάβωσιν αυτούς. Ήλθε δε μηνυτής προς τον Σαούλ λέγον σπεύσον και ελθέ διότι οι Φιλιστέοι εφόρμησαν εις την γην. Όθεν επέστρεψον ο Σαούλ από την Αδιώκη κατόπιν του Δαβίδ και επήγαινε η συνάντηση των Φιλιστέων, δια του το ονόμασαν εκείνον τον τόπον Σελά Αμαλεκόθ. Αμήν. Ο Δαβίδ πλέον εξόριστος, κυνηγημένος, και ο Σαούλ με μίσος που δεν διορθώνεται, με μίσος μεγάλο, ζητώντας την ψυχή αυτού, γιατί κατάλαβε, γνώρισε και αυτός αντελήφθη με τα βεβαιότητας ότι ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ και τον οίκον αυτού και ανταυτού εξέλεξε Δαβίδ και τον οίκον αυτού. Αφού σκότωσε τον Αχιμέλεχ και όλο τον οίκο των ιερέων, επειδή βοήθησε τον Δαβίδ, τώρα πια ο Σαούλ έχει ξεσηκωθεί ακόμη πιο πολύ. Τώρα έχει πάρει απόφαση. Για πρώτη φορά πήρε στερεά απόφαση να τον κυνηγήσει όπου τον βρει. Μέχρι τώρα ήταν δίπλα του και προσπαθούσε με πολλούς τρόπους να τον θανατώσει. Τώρα πήρε στερεά απόφαση. Θα ψάξω να τον βρω όπου βρίσκεται. Ο Δαβίδ λοιπόν με λίγους άντρες και μάλιστα όπως λέει η Γραφή τους δυσαρεστημένους, τους εν στενοχωρία, τους κρεοφιλέτες, ανθρώπους δηλαδή που οι άλλοι τους περιφρονούσαν, όμως ο Θεός τους διάλεξε για να τους βάλει δίπλα στο Δαβίδ και το Δαβίδ δίπλα σε αυτούς. Βρίσκονται πια στο οχύρωμα, μέσα σε δάσος, φοβούμενοι, αλλά μαθαίνουνε ότι οι Φιλιστέοι πολεμάνε εν Κεϊλά και αρπάζουν τα αλόνια από τους αδελφούς τους εκ της φυλής Ιούδα. Μέσα στην καρδιά του Δαβίδ υπάρχει πάντοτε ζωντανή η αγάπη για τα αδέλφια του, και όταν έρχεται η στιγμή να εκλέξει ανάμεσα στο φόβο που βασιλεύει στην καρδιά του, και αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στιγμές αλλά και περίοδοι στη ζωή μας που έχουμε φόβο. Φοβόμαστε, φοβούμεθα. Φοβόμαστε πράγματα άγνωστα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Και πολλές φορές ο φόβος εμποδίζει τον άνθρωπο από το να ενεργήσει όχι μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού αλλά και σύμφωνα με την αποστολή που ο Θεός του έχει εμπιστευτεί. Το Δαβίδ τον έχει ο Θεός να υπερασπίζεται τα αδέλφια του που αγαπάει. Το έκανε όλο αυτό τον καιρό όσο ήταν στην Ιερουσαλήμ. Τώρα και με στρατό. Τώρα χωρίς στρατό, με 400 άντρες, στην καρδιά του και η πάλι φλόγα της αγάπης και της βοήθειας. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί τον εξέλεξε ο Θεός. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πάντα τα θελήματα του Θεού. Γιατί η καρδιά του ήθελε αυτά που θέλει ο Θεός. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο να βρεις τέτοιον άνθρωπο. Πολύ δύσκολο. Και στη Γενή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος λέει δεν βρήκα άλλον ισόψυχο που να εξητεί τα του Ιησού και όχι τα του εαυτού του. Γιατί είναι ανθρώπινο ο κάθε άνθρωπος να επιθυμεί το καλό, το καλύτερο για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για την εκκλησία που υπηρετεί, για τους κοντινούς του. Δεν είναι όμως εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο που στην καρδιά του να έχει πιο πολύ αυτά που θέλει ο Θεός από αυτά που θέλει ο άνθρωπος. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο
όταν υπάρχει και φόβος για το άγνωστο και για το αύριο. Όμως το επιθυμεί πολύ. Το επιθυμεί τόσο που θέλει, αλλά δεν ξέρει αν μπορεί. Είναι μερικά πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, που πρέπει να τα ξεχωρίζουμε στη ζωή μας. Θέλω, ερώτημα που πρέπει να συνοδεύεται, άραγε μπορώ. Θέλω, ερώτημα που πρέπει να συνοδεύεται, άραγε πρέπει. Και το πρέπει είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά και άλλα ερωτήματα. Θέλω, αλλά πώς να το κάνω. Πότε. Και αυτά τα ερωτήματα είναι που μπερδεύουν, φέρουν σύγχυση στη ζωή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάνεται μέσα στις σκέψεις του, που είναι κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο, να χάνεται μέσα στη φαντασία του, να δημιουργεί σενάρια τα οποία να νομίζει ότι αυτό, και το χειρότερο απ' όλα, είναι το θέλημα του Θεού. Ο Δαβίδ όμως τώρα πια ξέρει πώς θα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Ξέρει τον τρόπο να μην κάνει λάθη. Ποτέ. Να μην προχωράει με αυτό που θέλει, έστω και αν αυτό είναι θέλημα Θεού. Βεβαίως είναι θέλημα Θεού να ελευθερώσει την Κεϊλά. Βεβαίως είναι θέμα της αποστολής του να βοηθήσει τους αδελφούς του. Αλλά μπορώ να το κάνω? Ή θα πάω σε μία μάχη να πολεμήσω που δεν με στέλνει ο Θεός και θα μπλέξω? Γιατί όταν υπάρχει πόλεμος, μάχη μπροστά σου, εάν ο Θεός προπορεύεται, είναι εύκολη υπόθεση. Εάν όμως προπορεύεσαι εσύ, είναι δύσκολη έως αδιέξοδο. Και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ, και ο Θεός αγωνίζεται να μας κάνει να το μάθουμε και εμάς μέσα από το Λόγο Του. Γι' αυτό και ο Δαβίδ δεν κάνει συσκέψεις, ούτε φαντάζεται, προσεύχεται. Ο Θεός δεν θέλει τη σκέψη σου, θέλει την προσευχή σου για να ενεργεί στη ζωή σου και να προπορεύεται. Αυτό έκανε λοιπόν ο Δαβίδ, χωρίς δισταγμό και χωρίς καθυστέρηση. Άκουσε ότι οι Φιλιστέοι πολεμούν την Κεϊλά και διαρπάζουν τα αλώνια, και αμέσως πάει στο Θεό. «Κύριε, να υπάγω και να πατάξω τους Φιλιστέους ή να μην πάω?» Κοιτάξτε, αδελφοί, πόσο εύκολο για τον άνθρωπο του Θεού είναι να περπατάει με ασφάλεια σε ασφαλή δρόμο, σε ευλογημένο δρόμο και σε θρίαμβο. Να πάω να πατάξω τους Φιλιστέους ή να μην πάω? Και περιμένει να ακούσει, να το απαντήσει αυτός που δεν έχει στρατηγική ανθρώπων, σοφία ανθρώπων και ξυπνάδα ανθρώπων, που είναι ματέα, αλλά περιμένει να ακούσει αυτόν που γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, γνωρίζει καρδιές και νεφρούς και γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Και ο Κύριος δεν καθυστερεί καθόλου. Και είπε άμεσα ο Κύριος στον Δαβίδ, πήγαινε, πάταξον τους Φιλιστέους και σώσον την Κεϊλά. Τόσο απλά, τόσο απλά. Και αυτή η απλότης εξαρτάται από τη σχέση σου με το Θεό, η οποία δημιουργείται από την εξήτησή σου προς τον Θεό. Τόσο απλά. Και δεν είναι ο λόγος του Θεού για τότε. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος σήμερα, αύριο και στον αιώνα. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Ενημέρωσε τους άντρες του και οι άντρες του φοβήθηκαν, πράγμα το οποίο ήταν λογικό. Και τον πλησιάζουν και του λένε, τι λες Δαβίδ, τι λες, τι είναι αυτά που λες? Εδώ που είμαστε κρυμμένοι στα δάση
και στα βουνά φοβόμαστε. Φοβόμαστε το κακό. Πόσο μάλλον αν πάμε, γιατί φοβόμαστε από τον Σαούλ, πόσο μάλλον αν πάμε και εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων. Δύο θα μας κυνηγάνε. Τώρα οι Φιλιστέοι δεν μας κυνηγάνε, μας κυνηγάει μόνο ο Σαούλ, αλλά θα μας κυνηγάνε και οι Φιλιστέοι. Και έχουν δίκιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχουν άδικο. Τα επιχειρήματά τους είναι σωστά, αλλά σύμφωνα με την ανθρώπινη σοφία και λογική, στην οποία ο Δαβίδ δεν στηρίζεται καθόλου. Άκουσε με προσοχή, είναι άνθρωπος και φοβήθηκε, και στην αδυναμία του είπε θα ξαναπάω να ρωτήσω τον Κύριο. Επιτρέπεται να ζητάμε δεύτερη φορά να μας μιλήσει ο Θεός? Βέβαια, βέβαια επιτρέπεται. Επιτρέπεται γιατί ο Θεός αναγνωρίζει την πλάση μας, ξέρει την αδυναμία μας. Και πηγαίνει δεύτερη φορά ο Δαβίδ στο Θεό και τον ρωτάει τα ίδια πράγματα. Να πάω να ελευθερώσω την Κεϊλά, να πάω εναντίον των Φιλιστέων. Και δεύτερη φορά ο Θεός απεκρίθη άμεσα. Σήκω τώρα, κατάβα εις Κεϊλά, διότι εγώ θα παραδώσω τους Φιλιστέους στα χέρια σου. Μη τους φοβάσαι. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατούμε κατά το Πνεύμα. Τι σημαίνει? Να περπατάμε κατά το θέλημα, κατά την οδηγία και κατά τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει φόβος και κίνδυνος τώρα για τον Δαβίδ? Και ναι και όχι. Όχι αν συνεχίζει να περπατάει με οδηγία και εξήτηση από το Θεό να τον οδηγεί και να τον διοικεί. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Εάν όμως εφησυχάσει, θα γίνει αυτό που του είπε ο Θεός, αλλά η συνέχεια θα είναι επικίνδυνη και θα τη δούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν, χωρίς δισταγμό, κατεβαίνει στην Κεϊλά, πολεμάει τους Φιλιστέους, τους κατανικάει εν σφαγή μεγάλη, λαμβάνει τα κτίνια αυτών και σώζει ο Δαβίδ τους κατοίκους Κεϊλά, όπως του τα είχε πει ο Θεός. Γιατί όλα γίνονται έτσι πως του τα έχει πει ο Θεός. Γιατί ο Θεός όχι μόνο γνωρίζει, αλλά και ενεργεί με χάρη, έλεος και δύναμη σε αυτούς που ζητάνε τη βοήθειά του. Το επαναλαμβάνω. Ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και ζητάει βοήθεια από το Θεό, ο Θεός είναι σε αυτόν βοήθεια ετοιμοτάτη. Βοήθεια ετοιμοτάτη. Και αυτό ο Δαβίδ το ξέρει. Βοήθεια ετοιμοτάτη κάθε στιγμή. Δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Για ποιο λόγο? Για πάρα πολλούς, αλλά ιδιαίτερος για έναν. Γιατί τον χρειάζεται. Τον χρειάζεται για να εκπληρώσει ο Θεός και να εκτελέσει το σχέδιό του, το έργο του και το θέλημά του. Πολύ μεγάλη δουλειά αυτό, αδελφοί, πολύ σημαντικό. Τον χρειάζεται. Και εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε σαν ερώτημα στην καρδιά μας. Σε χρειάζεται ο Θεός για κάτι? Αν σε χρειάζεται, θα σε φροντίζει. Αν του είσαι άχρηστος, θα αγωνίζεται να σε διορθώσει. Και αντί να κοιτάμε ο ένας βέβαια τον άλλον, καλό είναι εμείς να πηγαίνουμε στο Θεό. Με χρειάζεσαι, Κύριε. Τι θέλεις να κάνω για να σου είμαι χρήσιμος? Και κάθε έναν άνθρωπο ο Θεός έχει μια αποστολή. Μακάριος ο άνθρωπος που θα εννοήσει και θα μπει στο σχέδιο του Θεού. Υπάρχει περίπτωση και να μην μπει. Να τον χρειάζεται ο Θεός, να τον αγαπάει ο Θεός, και ο άνθρωπος να μην μπει στο σχέδιο του Θεού. Ένα ωραίο παράδειγμα που θα δούμε
σε λίγο, τώρα είναι ο Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε για σωτηρία του Δαβίδ, αλλά και για ενίσχυση του Δαβίδ. Και όταν μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία και όταν διεπίστωσε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ εξέρχεται πλέον σταθερά εναντίον του, κυνηγώντας τον για να τον σκοτώσει, ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ιωνάθαν και τον έστειλε για να τον ενισχύσει, να τον στηρίξει και να τον παρηγορήσει, λέγοντάς του αυτό το οποίο ξέρει ο Δαβίδ και το ξέρουν όλοι, το θέλημα του Θεού. Πήγε, τον βρήκε, αδελφός του, φίλος του, αγαπητός ο Ιωνάθαν. Και πάει, του λέει, Δαβίδ, μη φοβάσαι, ο πατέρας μου εξέρχεται και θα συνεχίσει να εξέρχεται εναντίον σου, αλλά δεν θα καταφέρει να σε πιάσει, δεν θα καταφέρει να σου κάνει κακό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι εσύ θα βασιλεύσεις τον Ισραήλ και εγώ θα είμαι δεύτερος μαζί σου. Μάλιστα και ο πατέρας μου Σαούλ το ξέρει αυτό. Επαναλαμβάνω ότι ξέρει ο Ιωνάθαν και είναι αληθές, ότι εσύ θα βασιλεύσεις, ότι δεν μπορεί να σε πιάσει ο Σαούλ και να σου κάνει κακό, γιατί ο Θεός σε προστατεύει. Ο Σαούλ το ξέρει επίσης, αλλά και κάτι άλλο ξέρω, ότι εγώ θα είμαι δεύτερός. Και κάνανε συνθήκη ενώπιον του Κυρίου, αλλά συνθήκη που δεν θα επαληθεί εξ ολοκλήρου, γιατί ο Δαβίδ έμεινε στο δάσος κρυμμένος, κυνηγημένος. Ο Ιωνάθαν όμως επέστρεψε, ανεχώρησε εις τον οίκον του πατρός του και εκεί που δεν τον ήθελε ο Θεός. Ο Αβιάθαρ απολάμβανε την ασφάλεια δίπλα στο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν απολάμβανε την εύνοια του πατρός του εκεί. Αλλά το μέλλον του Ιωνάθαν, αν και είναι προς ευλογία προσδιορισμένο από το Θεό, ποτέ δεν θα λάβει χώρα, ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί. Γιατί πραγματοποίησης των αγαθών υποσχέσεων του Θεού εξαρτώνται από την πορεία του ανθρώπου. Αγαθές υποσχέσεις είχε ο Θεός για τον Ιωνάθαν. Στη βασιλεία του Δαβίδ θα είσαι σ' όλη τη ζωή ο δεύτερος. Μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία. Αλλά θα πρέπει να είσαι μαζί με τον Δαβίδ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται από μακριά το έργο του Θεού. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι από μακριά στο ταμείο σου. Δεν μπορεί να λες θα με ευλογήσει ο Θεός στην εκκλησία και να μην έρχεσαι εκκλησία. Δεν είναι δεσμευμένος ο Θεός να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του χωρίς κάθε ένας από μας να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι δεσμευμένος. Είναι πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται στις υποσχέσεις του, όταν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις που ο Θεός μας βάζει. Από μακριά ευλογία δεν έρχεται. Πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάσει και αυτός εσάς. Και αν έχουμε υποσχέσεις, είναι ανάγκη να διακρίνουμε πού, πώς, πότε. Πού, πώς, πότε. Και να ρωτάμε και ο Θεός θα μας δώσει. Ο Ιωνάθαν είχε κακό τέλος, ξέρετε γιατί? Γιατί είχε το τέλος του Σαούλ με τον οποίο αποφάσισε να κατοικήσει. Εάν αποφάσιζε τώρα, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού τόσο καθαρά και με τόση βεβαιότητα, αν αποφάσιζε να κάνει το θέλημα του Θεού και να πει στον πατέρα ότι εγώ ακολουθώ τον Δαβίδ, όλες οι υποσχέσεις του Θεού θα πραγματοποιούνταν. Γι' αυτό ξέρετε πως το λέει ο Χριστός. Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει την πίστη επί της γης. Θα σε βρει εκεί που θέλει.
Παραδείγματος χάρη, έδωσε μια ωραία υπόσχεση ο Θεός. Στους μαθητάς, δεν είναι δοσμένο σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και αυτό το ήξεραν όλοι σε όσους ο Χριστός απεκαλύφθη, οι οποίοι ήσαν πολύ περισσότεροι από 120. Άλλου λέει 500 και επέκεινα. Πάντως πολύ περισσότεροι. Όμως 10 μέρες, 10, από την ανάληψή του που έγινε την 40η μέρα μέχρι την 50η μέρα, 10 μέρες, περίμεναν μόνο οι 120. Άντεξαν μόνο οι 120. Έκαναν το θέλημα του Θεού μόνο οι 120. Και όταν ήρθε ο Χριστός να βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και πυρή αυτούς που τον περίμεναν, βάφτισε όλους όσους τον περίμεναν. Όλους όσους ήσαν εκεί που έπρεπε να είναι, όταν έπρεπε να είναι και με τον τρόπο που έπρεπε να είναι. Ομοθυμαδών στο ανώγιο, αγαπημένοι, ενωμένοι, μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να εξητούμε το Θεό, να διεκδικούμε τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά να μένουμε ταπεινοί και υπάκουοι εκεί που μας θέλει ο Θεός. Να μην απομακρυνόμαστε, να μην κάνουμε δικά μας πράγματα. Όπως ο Δαβίδ θριάμβευσε, κατενίκησε τους Φιλιστέους. Όμως ο Θεός έρχεται και τους στέλνει ένα μήνυμα που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα μηνύματα του Θεού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έρχεται κάποιος και του λέει, ξέρεις, ο Σαούλ ζητάει γιατί έμαθε ότι είσαι στην Κιηλά να έλθει να σε σκοτώσει. Δεν είναι επιπόλαιος. Και το ότι δεν είναι επιπόλαιος δεν φαίνεται από το ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του αυτό το οποίο άκουσε. Βεβαίως και αυτό είναι, αλλά ιδιαιτέρως γιατί το λαμβάνει τόσο σοβαρά υπόψη του, ώστε πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο. Δεύτερο πρόβλημα τώρα, έρχεται ο Σαούλ. Απ' την άλλη μεριά ο Σαούλ μαθαίνει ότι ελευθέρωσε ο Δαβίδ την Κεϊλά και συνέτριψε τους Φιλιστέους. Κοιτάξτε τώρα την καρδιά του Σαούλ, που είναι παράδειγμα ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση η καρδιά του με την καρδιά του Θεού, αν και χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού. Είναι στην Κεϊλά και συνέτριψε τους Φιλιστέους. Ο Θεός μου τον παρέδωσε. Αντί να πει, Κύριε, σε ευχαριστώ που ελευθέρωσε αυτούς, ενώ εγώ δεν πήγα. Ενώ εγώ δεν πήγα. Βασιλιάς και δεν σκέφτηκε να πάει. Με στρατεύματα και ούτε καν το λογάριασε. Και όταν είδε το Δαβίδ να ελευθερώνει, έτριψε τα χέρια του. Τώρα να ξεσηκωθούμε να πάμε εναντίον της Κεϊλά για να συλλάβουμε και να σκοτώσουμε τον Δαβίδ και τους δικούς του. Και χρησιμοποιεί μια έκφραση τραγική και είπε ο Σαούλ, ο Θεός παρέδωκε αυτόν εις την χείρα μου τώρα, διότι απεκλείστη εις ελθόν εις πόλην έχουσα πύλας και μοχλούς και δεν θα μου τη γλιτώσει, δεν θα μπορεί να φύγει. Η καρδιά μας πως σκέφτεται, αδερφοί? Δεν τα διαβάζουμε αυτά τα πράγματα για να δούμε τι έγινε, αλλά για να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Πως σκέφτομαι εγώ? Σκέφτομαι εγώ, εσύ? Καθένας να κοιτάει τον εαυτό του πως σκέφτομαι, σαν τον Δαβίδ ή σαν τον Σαούλ? Ο Σαούλ, ο Θεός με βοήθησε για να κάνω την κακία μου. Και ο Δαβίδ πραγματικά ρώτησε το Θεό για να κάνει το θέλημα του Θεού.
Εκείνο που βασιλεύει και κυριαρχεί μέσα του είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που βασιλεύει και κυριαρχεί μέσα στο Σαούλ είναι η επιθυμία της καρδιάς του, η κακία της καρδιάς του. Σε ποια κατάσταση άραγε βάζω τον εαυτό μου ή με βλέπει ο Θεός? Πόσο σοβαρό είναι? Ο Δαβίδ το μάθε και τρόμαξε, γιατί είναι άνθρωπος, αλλά ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Ήταν εκεί ο Αβιάθαρ με τα εφόδ και φώναξε ο Θεός τον ιερέα και του λέει: έλα να προσευχηθούμε. Και ρέει, κάνει μια ωραία προσευχή. Άκουσα, Κύριε, με τα βεβαιότητος ότι ο Σαούλ θα έλθει στην Κεϊλά για να εξολοθρεύσει όλη την πόλη εξαιτίας μου. Και κοιτάξτε τι βάζει πρώτο στη σκέψη του και στην προσευχή του. Δεν λέει έρχεται για να με σκοτώσει, έρχεται για να καταστρέψει την πόλη της Κεϊλά εξαιτίας μου. Αυτή την πόλη που την έσωσα από τα χέρια των Φιλιστέων, έρχεται ο Σαούλ να την καταστρέψει εξαιτίας μου. Και αμέσως αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να μάθουμε: Κύριε, πες μου, σε παρακαλώ, θα έλθει? Θα έλθει, του λέει ο Θεός. Οι κάτοικοι της Κεϊλά θα με παραδώσουνε, εγώ που τους ελευθέρωσα? Θα σε παραδώσουνε. Και παίρνει απόφαση. Και έτσι παίρνει απόφαση. Ο ανθρώπινε θα μπορούσε να πει: αφού τους ελευθέρωσα, όλοι μαζί μου θα είναι, θα με υπερασπιστούνε. Μπα, δεν πιστεύω να έρθει. Να έρθει εναντίον της Κεϊλά που την ελευθέρωσα τώρα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει απομακρύνει, καταδικάσει κάθε λογική σκέψη από τη ζωή του. Οι αποφάσεις του είναι έξω και πέρα από κάθε λογικό επιχείρημα. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός, γι' αυτό τον αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό είναι θριαμβευτής ο Δαβίδ εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Γιατί όλες του οι αποφάσεις είναι έξω και πέρα από οποιοδήποτε λογικό επιχείρημα ή κριτήριο ανθρώπινο και αν έρθει μπροστά του. Δεν το λογαριάζει, δεν το εμπιστεύεται. Δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους, δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλον εκτός από τη φωνή του Κυρίου των δυνάμεων. Μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην περπατάει από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, να έχει καρπό ο Θεός να ευαρεστείται, να τον υψώνει και να τον δοξάζει? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην περπατάει από ευλογία σε ευλογία? Είναι δυνατόν άλλος άνθρωπος να ευλογείται από το Θεό περισσότερο από αυτόν? Είναι δυνατόν ο Θεός να υψώσει άλλον άνθρωπον όταν έχει μπροστά του το Δαβίδ? Δεν είναι δυνατόν. Εύρον φωνάζει ο Δαβίδ, ο Θεός. Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρο κατά την καρδία μου, γιατί θα κάνει πάντοτε τα δικά μου τα θελήματα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα, αληθώς τέκνα Θεού. Οι άλλοι δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός: μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι πραγματικά τέκνα Θεού. Απόλυτος τρόπος. Δεν μας λέει καλόν είναι, πολύ καλόν είναι. Δεν μας λέει έτσι ο Θεός. Μας λέει αναγκαίον, απαραίτητον, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο να διοικείσαι από το Θεό. Μόνο.
και ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, αδελφοί, που έρχονται και ζούμε μέρες κακές και θα γίνονται και χειρότερες. Ιδιαίτερα. Και όταν μάλιστα οι μαθητές του Χριστού είπαν, «Κύριε, πότε έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών?» Ξέρετε, τους απάντησε ο Χριστός. «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις». Αυτό είναι το πρόβλημα. «Βλέπετε, μη πλανηθείτε». Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Όλες οι πόρτες θα είναι κλειστές. Όλοι οι δρόμοι θα είναι επώδυνοι και καταστροφικοί, όσο και εύκολοι αν φαίνονται. Μόνο όταν ο Χριστός ανοίγει πόρτα και μόνο όταν ο Χριστός προπορεύεται, ο άνθρωπος του Θεού, ιδιαιτέρως στις έσχατες ημέρες, θα είναι σε ασφάλεια. Μόνο. Μέσα σε ένα περιβάλλον που η μία πόρτα κλείνει μετά την άλλη. Μέσα σε ένα περιβάλλον που αγκάθια και τριβόλια φυτρώνουν γύρω μας. Μόνο όσοι περπατάνε ακριβώς στα ίχνη του Χριστού θα είναι σε ασφάλεια. Θα με παραδώσουν και οι κάτοικοι της Κεϊλάς στο Σαούλ. Θα σε παραδώσουν. Θα έρθει εναντίον μου, θα έρθει. Ο Δαβίδ, λοιπόν, φύγουμε γρήγορα. Γρήγορα πάμε να φύγουμε. Είναι δειλία? Όχι, υπακοή είναι. Δεν κάθεσαι να πολεμήσεις εκείνα σαν παλικάρι, τι άντρας είσαι εσύ? Ο χριστιανός δεν είναι άντρας, πιστός είναι. Δεν είναι παλικαράς, δεν είναι τσαμπουκάς, δεν είναι λεβέντης. Πιστός είναι, υπάκουος και υποτεταγμένος. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέει, στον πονηρό άνθρωπο μην αντιστέκεσαι. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις με τον πονηρό άνθρωπο. Φύγε. Δεν είναι να πολεμάς με πονηρούς. Τις μάχες δικές του θα τις κάνει ο Χριστός. Στο διάβολο θα αντιστέκεσαι και θα φύγει. Και πώς θα αντιστεκόμεθα? Να μην υποτασσόμεθα στο θέλημά του, όποιον τρόπο και αν χρησιμοποιεί. Είτε πρόκληση, είτε καλόπιασμα, είτε πανουργία, είτε απειλή, είτε βία. Με κανέναν τρόπο δεν θα τον λογαριάζεις, δεν θα του δίνεις σημασία και δεν θα κάνεις το θέλημά του. Πάντοτε θα λες, Κύριε, τι να κάνω? Πάντοτε. Κύριε, μόνος εσύ ξέρεις. Και έτσι θα είναι εξασφαλισμένη στη ζωή μας και η ασφάλεια και η βοήθεια και η ευλογία και η δόξα του Θεού. Παραλαμβάνω, και η δόξα του Θεού. Και η δόξα του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει να δοξάζεται. Και πώς δοξάζεται? Ανάμεσα στους πιστούς ανθρώπους. Στους ταπεινούς υποτεταγμένους. Πάει. Μαζεύει τους άντρες του, πάμε να φύγουμε τρεγάλα. Γρήγορα, όπου η δύνατο λέει πήγε. Το έβαλε στα πόδια. Έγινε λαγός. Δηλός καθόλου. Πιστός, ναι. Εξασφαλισμένος και ευλογημένος. Και έτσι εκάθισε στην έρημο, σε τόπους οχυρούς, εκεί στην περιοχή Ζιφ. Και διεπίστωσε πλέον ότι ο Σαούλ πήρε απόφαση να τον ψάχνει, να τον κυνηγάει, να τον βρει για να τον σκοτώσει. Πρώτη φορά έγινε αυτό, από εδώ και πέρα όμως ξέρει την πορεία των πραγμάτων. Και όπως είπαμε, ο Ιωνάθαν σηκώθηκε, πλησίασε, του είπε αυτά που ξέραν όλοι παρακυρίου, αλλά έκανε αυτά που δεν ήθελε ο Κύριος να κάνει, και το τέλος του Ιωνάθαν δεν ήταν ευλογημένο μαζί με τον Δαβίδ, ήταν καταραμένο μαζί με τον Σαούλ, γιατί εξέλεξε να μένει όχι με τον Δαβίδ αλλά με τον Σαούλ. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, που εκλέγουμε να μένουμε, που εκλέγουμε να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, ναι, αλλά πού? Εάν πάμε εκεί που μας θέλει ο Θεός, οι ευλογίες και οι επαγγελίες του Θεού είναι σίγουρες,
ότι θα έρθουν μπροστά μας και θα τη ζήσουμε. Αν πάμε εκεί που θέλει η καρδιά μας, και μάλιστα χωρίς να ρωτήσουμε καθόλου τον Κύριο, πουθενά ο ευλογημένος αυτός ο Ιωνάθαν δεν πήγε να πει: Κύριε, αυτά θα κάνεις, τι θέλεις από μένα να κάνω? Έχεις πάει εσύ? Πού με θέλεις, τι με θέλεις, πώς με θέλεις? Δεν έχει άραγε θέλημα ο Θεός για τον κάθε έναν από μας? Δεν έχει άποψη, δεν έχει γνώμη, δεν έχει δρόμο, δεν έχει έργο, δεν έχει αποστολή? Πώς περπατάμε όταν περπατάμε σύμφωνα με την καρδιά μας και με το μυαλό μας? Τον ευλογημένο τον Ιωνάθαν, τόσο καλός αδελφός, τόσο πολύ τον χρησιμοποίησε ο Θεός, και δεν αναρωτήθηκε: Θεέ μου, τι θέλεις από μένα? Αλλά περπάτησε όπως του κατεβαίνει στο κεφάλι του. Το τέλος του, κατάρα. Κατάρα μαζί με τον Σαούλ. Ενώ ο Θεός τι είχε προσδιορίσει? Ευλογία μαζί με τον Δαβίδ. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, και να μας δίνει φώτιση. Αποκάλυψη θα μας δώσει όταν του τη ζητάμε. Φώτιση για να του ζητήσουμε, για να τον ρωτήσουμε, για να τον πλησιάσουμε, για να πάρουμε από αυτά που έχει έτοιμα να μας δώσει, για να απολαμβάνουμε αυτά που έχει ετοιμασμένα για μας. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος, άλλο αυτό, αλλά θα είναι σίγουρος ο δρόμος και ένδοξο το τέλος. Μαζί με τον Κύριο, σίγουρος ο δρόμος και ένδοξο το τέλος. Τώρα βρέθηκε εκεί στην έρημο Ζιφ. Να τώρα οι Ζιφαίοι πλησιάζουν τον Σαούλ και λέει: Ξέρουμε που είναι ο Δαβίδ, θα στον παραδώσουμε εμείς. Ενθουσιάστηκε ο Δαβίδ. Ευλογημένοι να είσαστε από το Θεό που με βοηθάτε να σκοτώσω τον αγαπημένο του Κυρίου. Ευλογημένοι να είσαστε που με βοηθάτε να κάνω αυτό που δεν θέλει ο Θεός να γίνει. Άφρον άνθρωπος, κυριαρχούμενος από τα πάθη του και από τα μίση του, κυριαρχούμενος από τις πίκρες. Και λέει η Γραφή, όταν οι Ζηφαίοι είπαν: Θα προχωρήσουμε μπροστά και θα σου πούμε ακριβώς που είναι, να έρθεις να στον παραδώσουμε. Πήρε, λέει, όλο το στρατό μαζί. Ακούτε? Όλο το στρατό. Ό,τι στρατό είχε ο Ισραήλ τον πήρε ο Σαούλ, γιατί ήταν υπό τας διαταγάς του να πάνε να συλλάβουν τον Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ δεν είναι από αυτούς που συλλαμβάνεται, όχι γιατί είναι πονηρός, γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Και πράγματι μαθαίνει ο Δαβίδ ότι ξαναβγήκε να τον κυνηγήσει, φεύγει και πάει και κρύβεται πίσω από ένα βράχο, την πέτρα Μαών. Αισθάνθηκε ότι εκεί είναι πιο εξασφαλισμένος. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρατήρηση που μπορεί να μην είναι σωστή. Είναι ίσως η μόνη στιγμή που δεν προσευχήθηκε, μία από τις λίγες στιγμές που δεν προσευχήθηκε ο Δαβίδ. Είπε: Θα πάω να κρυφτώ πίσω από το βράχο, πίσω από την πέτρα. Έλα όμως που οι Ζηφαίοι τον παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα και ξέρανε που είναι, και πάει πάρα πολύ εύκολα πια ο Σαούλ και τον περικυκλώνει, καθώς αυτός γύριζε έτσι από την πέτρα, ο Σαούλ τον κυνηγούσε και βάζει άλλους και τον περικυκλώνει. Τελειωμένη υπόθεση. Επαναλαμβάνω με ερωτηματικό. Δεν τον βλέπουμε να ζητάει από το Θεό βοήθεια. Δεν τον βλέπουμε να προσεύχεται. Και τον βλέπουμε σε αδιέξοδο. Τώρα, ο Θεός είναι, αδερφοί αγαπητοί, αγαθός. Και λάθος να έκανε
και να μην σκέφτηκε, γι' αυτό είπα να μας δίνει φώτιση, να ρωτάμε όταν πρέπει, δηλαδή πάντοτε. Να μας δίνει φώτιση, να προσευχόμαστε όταν πρέπει, δηλαδή πάντοτε. Σε πλήρες τέλειο αδιέξοδο. Είναι θέμα ορών. Αλλά είναι αδύνατο ο ανθρωπίνος να γλιτώσει. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Τι θα γίνει? Πώς θα γλιτώσει? Ποιος θα τον γλιτώσει? Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου, λέει στον ψαλμό για αυτή τη στιγμή. Κοιτάζω στα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Και ενδυναμωθείς εν Κυρίω, με πίστη φωνάζει. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, όχι από τα όρη, από του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Και ο Θεός απάντησε, σε αυτή την πίστη απαντάει άμεσα. Δεν θα σε αφήσω να κλονιστεί το πόδι σου και ούτε θα σε εγκαταλείψω να σε φυλάτω. Δεν θα νιστάξω, εγώ θα μου φυλακά σου, εγώ θα μη σκέψη σου και εγώ θα σε φυλάω από κάθε κακό. Αλλά τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα? Πολύ εύκολα. Ξεσηκώνει τους Φιλιστέους, επιτίθεται εναντίον του Σαούλ, έρχονται μηνυτές και προλαβαίνουν και του λένε γρήγορα, έλα γιατί μας επιτίθεται οι Φιλιστέοι. Και ο Σαούλ τι έκανε? Παρατάει τον Δαβίδ ελεύθερο και τρέχει να κυνηγήσει τους Φιλιστέους. Και οι Φιλιστέοι τον έσωσαν. Ακούτε, οι Φιλιστέοι τον έσωσαν. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί ό,τι θέλει. Και τα άγρια ζώα του δάσους τα κάνει και ειρηνεύουνε υπέρ αυτών που αγαπάει. Και κήτος μεγάλο, καταστροφικό χρησιμοποιεί για να σώσει τον Ιωνά από παράβαση. Ό,τι θέλει κάνει. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Κυριός μας. Τον περιμέναμε πιστεύοντας ότι θα μας σώσει και μας έσωσε. Αμήν. Αμήν. Αγαπάς τον Χριστό? Αλληλούια, εγώ τον αγαπάω πολύ, τι να σας πω.